στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και στη συνέχεια εκτελήσονται εικόνες ντροπής. Περίπου 200 οπαδοί του Δικεφάλου εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και ο Παύλος Δερμιτζάκης, καθώς και οι παίκτες Πανθρακικού και ΑΕΚ, τρέπονται σε άτακτη φυγή μέσω της Φυσούνας στα αποδυτήρια για να σωθούν. Ακολουθούν σκηνές βγαλμένες από την κόλαση του Δάντη. Κροτίδες, φωτοβολίδες, καρέκλες, πέτρες, διαφημιστικές πινακίδες εκτοξεύονται από τους οπαδούς που είναι εκτός εαυτού και θέλουν να εισβάλλουν στα αποδυτήρια. Ο Λουτσέρο και ο Βρονταράς του Πανθρακικού, αλλά και ο Πετρόπουλος και ο Μητρόπουλος της ΑΕΚ πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις αποφθούν τους οπαδούς προς τις κερκίδες. Το γήπεδο, κρανίου τόπος. Οι μάχες συνεχίζονται εκτός αγωνιστικού χώρου. Οδομαχίες στο πέταλο των οργανωμένων. Δακρυγόνα και αποπνικτική ατμόσφαιρα για περισσότερη από μία ώρα. Σκέτη κόλαση. Είχε προηγηθεί μια πρώτη διακοπή λόγω εισβολής οπαδών που εμπόδιζαν παίκτη του Πανθρακικού να εκτελέσει κόρνερ. Στα αποδυτήρια πίστευτο παρασκήνιο. Οι παίκτες του Πανθρακικού είναι εγκλωβισμένοι σε αυτά, όπως βλέπετε από τις εικόνες που καταγράψαμε με την κάμερα του κινητού μας τηλεφώνου. Ο Αντώνης Πετρόπουλος, απελπισμένος, του ζητά να βγουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής Τριτσόνης αποφασίζει αρχικά τη συνέχεια του παιχνιδιού. Αλλάζει γνώμη παρά τη σύμφωνη γνώμη των ομάδων να παίξουν. Η ετοιμιγορία του είναι οριστική διακοπή και το φύλλο αγώνα που συντάσσει και την ΑΕΚ. Στο 18ο λεπτό, εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΚ μπήκαν στο γήπεδο με καδρόνια, πέτρες, σίδερα, κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και μας κυνήγησαν. Παίκτες, προπονητές και όσοι άλλοι ήταν στο γήπεδο έτρεξαν προς τη Φυσούνα για να γλιτώσουν. Μας πρόλαβαν και μας χτύπησαν, ενώ χτύπησαν και τον ποδοσφαιριστή του Πανθρακικού Λουσέρο, καθώς και τον εκπρόσωπο Χάρη Μαυρομάτη. Μετά από 20 λεπτά παραμονή στα αποδυτήρια, έκανα βόλτα στον αγωνιστικό χώρο και διαπίστωσα ότι γινόταν χαμός. Έλειπαν σημαίακια από τα κόρνερ, πάγκι. Μια εικόνα πολέμου και έτσι αποφάσισα να διακόψω το παιχνίδι. Εκτός από τα αγωνιστικά, νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν γίνουν έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Και ειδικά η ΑΕΚ, ειδικά τη ΑΕΚ, δεν της αξίζει αυτή η μεταχείριση. Όταν ο κύριος Τριτσόνης έχει τις διαβεβαιώσεις από όλους μας ότι είναι όλα εντάξει, μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά και δεν το κάνει, νομίζω ότι κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Οι διαιτητές μετά τα μεσάνυχτα φυγαδεύονται με περιπολικό της αστυνομίας. Θα μας πείτε. Έχετε καταδικάσει μια ομάδα, δικιά σας είναι η απόφαση. Θέλετε να πείτε κάτι. Νόμπα! Θέλετε να μας πείτε για την απόφασή σας. Ο Πανθρακικός. Ο Πανθρακικός συμφωνούσε να γίνει το μάτς. Θέλετε να μου πείτε κάτι. Έχετε καταδικάσει μια ομάδα, μήπως θέλετε να μας πείτε κάτι. Η ΑΕΚ μετά από 89 χρόνια ένδοξης ιστορίας υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου απειλείται με μηδενισμό στον αγώνα και ήττα στα χαρτιά με 3-0. Παράλληλα θα υπάρξει αφαίρεση 3 βαθμών από το φετινό βαθμολογικό πίνακα και επιπλέον 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Όπως βλέπετε και στη βαθμολογία, η ΑΕΚ είναι στη 15η θέση με 30 βαθμούς μαζί με τον Πανθρακικό και αναμένεται η καμπάνα του αθλητικού δικαστή. Η επόμενη μέρα βρίσκει την ΑΕΚ στη δυσκολότερη στιγμή της ιστορίας της. Ο Τραϊανός Δέλλας στέλνει μήνυμα ελπίδας, ωστόσο και εχμές για όσους την οδήγησαν σε οικονομικό και αγωνιστικό αδιέξοδο. Έχω αναγκαστεί να κάνω πάρα πολλές δουλειές σήμερα. Για πάρα πολλούς. Και εσύ του Προέδρου. Το μόνο που έχω να συνιστήσω στον κόσμο. Ξέρω πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Είναι να κρατήσει την ψυχραιμία του. Την περηφάνεια που έχει για αυτή την ομάδα. Και είτε έτσι είτε αλλιώς. Να είναι σίγουροι